Φίλοι και φίλες, πρέπει να γίνει συνείδηση ότι χρειαζόμαστε όχι απλώς ένα νέο ναυτικό, αλλά ένα νέο δόγμα μαζί με ένα καινούριο στόλο, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις τις οποίες ήδη έχουν αρχίσει να ξεκαθαρίζουν στον ορίζοντα, πλην όμως δεν έχει γίνει ακόμα η απαραίτητος, προσωπική μου εκτίμηση, ορθή καταγραφή του κινδύνου τους. Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου αναπτύσσεται ένα ολόκληρο σύστημα που δεν αφορά μόνο ναυπηγήσεις, αλλά και παραγωγές συγκεκριμένων τύπων οπλικών συστημάτων. Φίλοι και φίλες, το ναυτικό χρειάζεται όχι 3, αλλά 12 φρεγάτες. Το ναυτικό χρειάζεται όχι 3, αλλά 12 κορβέτες. Διότι ο χώρος στον οποίο θα κληθούμε, τουλάχιστον θα έλεγα, και άλλα 2 επιπλέον υποβρύχια. Ο χώρος στον οποίο θα κληθούμε να προστατεύσουμε τα συμφέροντά μας, δεν είναι πλέον το Αιγαίο. Είναι η Ανατολική Μεσόγειος, είναι η προστασία της Μεγαλονήσου της Κύπρου και είναι και η συνεχώς καινοφανής, ναι, αλλά επιβεβαιωμένη απειλή που προέρχεται από την παρουσία της Τουρκίας στην Λιβύη και κυρίως από την πρόθεση της Τουρκίας να αμφισβητήσει εμπράκτως μέσω της γαλάζιος πατρίδος αυτής της ανοησίας βασικές διατάξεις του δικαίου της θαλάσσης. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να παραμείνουμε σε αυτά. Πρέπει να αρχίσουμε να κοιτάμε μια νέα μορφή του πολεμικού ναυτικού. Μια μορφή η οποία θα έχει και έναν κλάδο μη επανδρομένων σκαφών. Είτε επιφανείας, είτε και υποβρυχίων. Και ένα αερίων οχημάτων. Ένα ναυτικό το οποίο δεν θα είναι απλά ένα στόλος που θα τον έχουμε μόνο για επίδειξη σημαίας, αλλά ένα στόλος ο οποίος να μπορεί να προσβάλλει τον εχθρό και να δημιουργεί ένα ισχυρότατο ανθεκτικό τείχος τόσο σε επίπεδο ηλεκτρονικού πολέμου, όσο και σε επίπεδο αντιαραμπορικής αμήνης, όσο και σε επίπεδο δυνατότητας προσβολής και χερσαίων στόχων. Με κατευθυνόμενα βλήματα τα οποία θα εκτοξεύονται είτε από τα υποβρύχια, είτε από τα πλοία επιφανείας, είτε ακόμα και από χερσαίες πλατφόρμες. Το ναυτικό μπαίνει σε μια δική του εσωτερική διακλαδικότητα, την οποία καλείται να επιλύσει και θα την επιλύσει, παράγοντας μια νέα μορφή, όχι μόνο αξιωματικού, αλλά μια νέα μορφή ναυτικής ισχύος, η οποία ναυτική ισχύς θα κληθεί να λύσει το πρόβλημα ασφαλείας των ελληνικών θαλασσών και εν μέρη του αέρος για τα επόμενα 20 χρόνια. Άρα δεν τελειώσαμε. Μόλις τώρα αρχίζουμε. Μόλις τώρα ξεκινάει η δημιουργία του μεγάλου ελληνικού ναυτικού. Του ναυτικού εκείνο το οποίο θα κληθεί στις επόμενες δεκαετίες, γιατί θα είναι δεκαετίες όπου οι απειλές θα πολλαπλασιαστούν και από αλλού, να δείξει σε φίλους και συμμάχους, γιατί οι φιλοσυμμαχίες αλλάζουν, πρέπει να ξέρετε, είναι ανάλογος των συμφερόντων τους, ότι είναι σε θέση όχι απλά να προασπίσει, αλλά να προχωρήσει και να προωθήσει και άλλου είδους διεργασίες, πάντοτε σε συνδυασμό με κοινά γεωστρατηγικά συμφέροντα χωρών που έχουν την ίδια ή σχεδόν ίδια ιστορική πορεία. Και η παράμετρος του πολιτισμού, της θρησκείας, είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Έχω μιλήσει για την αναγκαιότητα συγκροτήσεως μιας Λέγκα αντιτούρκα. Είναι σαφής ο προσδιορισμός. Είναι η ανάγκη να πιστεί η Κύπρος να συμμετάσχει σε όλη αυτή την προσπάθεια, οικονομικός θα αναφέρουμε και εξοπλιστικός, και κυρίως να απιστούν άπαντες ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με εργαλεία ασκήσεως και εφαρμογής εξωτερικής πολιτικής. Εργαλειοποιήστε τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι μονόδρομος.